Σε μια κίνηση πρόκληση για εκατομμύρια Έλληνες που αναγκάζονται να ζουν εδώ και ένα χρόνο με περιορισμούς εξαιτίας του lockdown και του κορονοϊού, προχώρησε ξανά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, την ώρα που ο ΕΟΔΙ ανακοίνωνε ρεκόρ κρουσμάτων και νεκρών, έπαιζε ανέμελο στένις. Συγκεκριμένα, όπω αναφέρει το δημοσίευμα τη εφημερίδα Δημοκρατία, ο κύριο Μητσοτάκη βρισκόταν την 3η 13 Απριλίου στι 6 το απόγευμα στον όμιλο Αντισφαίρηση Αθηνών. Αξίζει να θυμίσουμε πω εκείνη την ώρα ο ΕΟΔΙ ανακοίνωνε 4.033 νέα κρούσματα και 93 νεκρού, με τη χώρα να σπάει το φράγμα των 9.000 νεκρών. Μάλιστα, ο πρωθυπουργό την επόμενη μέρα μιλούσε ξανά για τον κοινό εχθρό, δηλαδή τον κορονοϊό που έχουμε όλοι οι Έλληνε, και πω πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε τεστ και να εμβολιαστούμε. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη ουσιαστικά είναι μονίμω ανέμελο όταν η χώρα βρίσκεται όπω υποστηρίζει ο ίδιο εν καιρό πολέμου. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αδυνατεί να συλλάβει το γολγοθά που ανεβαίνει ο Έλληνα εξαιτία των κυβερνητικών αποφάσεων. Να υπενθυμίσουμε το γλέντι στην Ικαρία, τι εξορμήσει στην Πάρνηθα, το καφεδάκι στον Τακάπο. Διευκρινίζουμε βέβαια ότι είναι νόμιμο να παίζει τέννη ο κύριο Μητσοτάκη. Όμω είναι προκλητικό για του πολίτε όταν αυτό γίνεται την ώρα που ο ΕΟΔΙ ανακοινώνει ρεκόρ Μάλιστα, όταν ο ίδιο αλλά και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη την ίδια ώρα κουνάνε το δάχτυλο στου πολίτε. Μην ξεχνάμε άλλωστε πω πρόσφατα είχε κατηγορήσει και του επιχειρηματίε για διοργάνωση κορονοπάρτη. Κλείνοντα, να αναδείξουμε το γεγονό πω η ενέργεια του Πρωθυπουργού έχει εξοργήσει χιλιάδε χρήστε του διαδικτύου. Τα social media έχουν πάρει φωτιά με πολίτε που βομβαρδίζουν με σχετικέ αναρτήσει, καυτηριάζοντα την ανέμελη συμπεριφορά του Κυριακού Μητσοτάκη.